Για να μπούμε τώρα πλέον και στη συζήτηση για τα καλά, θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο, είναι 4-5 λεπτά περίπου, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ και εσάς που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, για να καταλάβει και ο κόσμος ποια θα είναι η συζήτηση που θα επακολουθήσουμε και στην ουσία ποια είναι και η πρόταση του ΕΠΑΜ, έτσι. Λοιπόν, για να το δούμε και θα τα ξαναπούμε. I don't want to tell the British what to do, but for us, staying outside of Europe, the European Union has been very important, even instrumental in getting us out of the economic crisis. Η έξοδος από το ευρώ, από την ευρωπαϊκή οικογένεια, από την Δύση, δεν οδηγεί στην εθνική υπερηφάνεια, δεν οδηγεί στην αποκατάσταση της πλήρους δημοκρατίας, οδηγεί στην εξαθλίωση και στη ζούγκλα. We are ruling out completely the prospect of exiting the euro. This is not an option for us. This is a catastrophe. Total disaster. So it has affected us in positive ways, giving us control over our own natural resources, but also having control over our own legislation and our own currency. Μας δανείσανε και τους παραδώσαμε το δημόσιο πλούτο. Μας υποχρεώσουν να αναγνωρίσουμε το σύνολο του χρέους μας ως νόμιμο και όχι ως επωνύτιστο. Θα τελειώσω. Which, with, if we hadn't had that, we would not be in the situation where we are now, with a very fast improving economy. Μας υποχρεώσαν να κατεδαφίσουμε το κοινωνικό κράτος και μας καλέσανε σε μία διαπραγμάτευση που έβαλαν στόχο και μάλλον το πέτυχαν να ακυρώσουν την οπηλαϊκή εντολή αγνοώντας ότι ο λαός, το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασαν ως σωτηρία μας, ήταν η απόλυτη καταστροφή. Shown that you can at least survive outside of the European Union. Do you think, though, that there are certain essential aspects of your survival that Britain needs to learn from? I think Britain and other countries can learn from Iceland's experience, particularly regarding the financial markets and improvements we could make there, not just in Iceland and the UK, but in all of Europe and America even as well. Obviously, there are huge differences, which means that you can't take Iceland's situation and experience and say that the same applies to the UK. Take Iceland's experience. You put bankers in jail rather than bailing out the banks. Γιατί δεν ήμασταν το ίδιο δίκαιο και με τις τράπεζες και τις στήριξαμε με 263 δισεκατομμύρια. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είχαν πτωχεύσει και με λεφτά του ελληνικού λαού στηρίχτηκαν και αυτή τη στιγμή βγάζουν σε πληστηριασμό τα σπίτια, τις επιχειρήσεις, τα πάντα. Γιατί λοιπόν οι τράπεζες είναι άλλου είδους επιχειρηματίας. Στο ότι προστοιούμαστε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. What's your focus now? Will it be tourism? Well, tourism is doing very well. I think tourist numbers have doubled in just 3 or 4 years in Iceland. But also the economy in general is doing quite well. Unemployment is down to 3%. Inflation is minimal and wages have never been higher. So purchasing power is at its peak now.
αλλάξει. Γι' αυτό εδώ το όχι. Δεν γίνεται το όχι που μας είπανε οι κυβερνώντες. Ούτε αυτά που μας λέγανε τα κανάλια. Τούτο εδώ το όχι είναι όχι εντολή για ρήξη μέχρι τέλους με τους δανειστές. Καμία συμφωνία σε βάρος του ελληνικού λαού. Καμία συμφωνία. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν ένα πολύ διαφωτιστικό βιντεάκι όπου θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε και την συζήτησή μας.